Γενικά, ικανοποιεί με έναν τρόπο και τους εκ δεξιών μου και τις εξ αριστερών μου. Εκεί που δεν μπορεί όμως καθόλου, είναι με τη βαθμολογία. Γι' αυτό τώρα θα έρθει η μορτασία. Μορτασία, έχεις έρθει πάρα πολύ αποφασισμένη σήμερα. Σε είδα τον τρόπο που περπάτησες, να ξέρεις, ε. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, γιατί έτσι, τι συμβαίνει. Πάω. Πας. Να κάνω μήνυση. Συγγνώμη. Αλήθεια, πάω να κάνω μήνυση. Πού θα πας να κάνεις μήνυση. Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ είχα βγάλει κάτι φωτογραφίες με έναν φίλο μου φωτογράφο. Ναι. Και είχαν ανέβει, ας πούμε, και σε ένα online περιοδικό. Mm-hmm. Είχε γίνει λίγο χαμός. Και μετά από λίγο καιρό, 1-2 μήνες, μου στέλνουν κάτι φίλοι μου ένα πολύ γνωστό brand στο Instagram από το Παρίσι. Ναι. Το οποίο μου είχε κλέψει φωτογραφίες και το είχε κάνει μέστοψ. Μέστοψ είναι μακριές μπλούζες, ας πούμε. Αλήθεια έχει γίνει. Έχει γίνει. Είναι πραγματικό γεγονός. Ναι. Το λες αλήθεια, ναι, αυτό, παιδί μου. Ναι, ναι. Άκου, κοίτα να δεις. Αλήθεια. Τους έκανες και αλήθεια μήνυση. Ο φωτογράφος. Τους έκανε, ναι. Την κέρδισε. Δεν την κέρδισε ακριβώς, γιατί αυτή, επειδή ήταν κιόλας Γαλλία και Ουκρανία, σβήσανε το Instagram τους που είχε τότε 80.000 followers και το ξανανοίξανε μετά από αυτό. Οπότε δεν μπορούσαμε να τους βρούμε. Αδικία. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα αξιολογηθεί αυτή η εμφάνιση και αυτή η περιπέτεια. Και πιστεύω μετά από αυτή τη βαθμολογία θα κάνεις μήνυση και στα κορίτσια. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Γιατί είμαι σίγουρη ότι περίμενες κάτι πολύ, πολύ, πολύ καλύτερο για αυτό το ντύσιμο, σωστά? Όχι. Όχι! Τότε γιατί να τους κάνεις μήνυση, δεν υπάρχει λόγος? Γιατί νομίζω πως... Δεν ξέρω αν δεν αντιλαμβάνονται ή άμα το κάνουν επίτηδες. Εσύ τι λες? Επίτηδες. Επίτηδες, γιατί? Και λίγο δεν αντιλαμβάνονται. Για πάμε να δούμε σε ποιο, στο επίτηδες ή στο δεν αντιλαμβάνονται, είναι το 2 της Ελλάδας. Άρα είμαστε κουτοπώνηρες. Κουτοπώνηρες, λίγο. Okay. Χαρακτηρίζεις εσύ τον εαυτό σου κουτοπώνηρη? Όχι, έτσι όπως το λέει αυτό, λέει, δεν αντιλαμβάνομαι, είμαι λίγο κουτί. Και πώς αλλιώς το είπες? Το ότι δεν αντιλαμβάνεσαι το στυλ δεν σημαίνει ότι είσαι κουτί. Μπορεί να μην έχεις απλά αισθητική. Είσαι προσβλητική. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ. Προσβλητική. Το να λες έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε ένα παιχνίδι μόδας ότι δεν αντιλαμβάνεσαι το στυλ και δεν έχεις αισθητική. Και το κάνω πόσες και φορές το έχεις πει? Είσαι προσβλητική. Άπειρες Εγώ φορές. Έχω πει σε σένα συγκεκριμένα. Άπειρες φορές το έχεις πει. Δεν αντιλαμβάνεσαι, Χριστίνα, αυτό που φοράω εγώ. Έχω πει σε σένα ότι απέχουμε παρασάγκας. Η αισθητική μας απέχει. Ότι έχεις άλλη αισθητική εσύ, άλλη αισθητική εγώ. Και όχι ότι δεν έχεις. Πάνω από δύο φορές μου έχεις πει ότι δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που φορά. Εσύ, ναι, να το καταλάβω εγώ. Ναι, πού είναι? Άρα το έχεις πει. Προσβλητικό. Δεν μισό είναι λεπτά προσβλητικό, και για να γιατί καταλάβω. Αναιρείς η τον θέση... άνθρωπο που αυτή τη στιγμή κάθεται εδώ να κρίνει κι αυτός. Ωραία. Γιατί και εγώ κρίνω ένα outfit. Και αν μπορείς εσύ να υποστηρίξεις το ρούχο που φοράς κάτω, άμα είπαμε, δεν μπορείς, είπαμε δεν κάτι αντίθετο. Μου έχει δοθεί αυτή η θέση να με κρίνουν και να κρίνω. Δεν καταλαβαίνεις. Από τη στιγμή που έχω το δικαίωμα να κρίνω, δεν έχω προσβάλει ποτέ καμία και πώς δεν θα το έκανα ποτέ. Το να πω ότι αυτό το ρούχο εγώ δεν θα το έβαζα, πού είναι το κομμάτι που έκανα όμως το σχολείο σου. Αυτό το κομμάτι λέω ναι, δεν θα το έβαζα ποτέ. Πού είναι το προσβλητικό το εδώ. Χριστίνα, μισό λεπτό, πάρτε σειρά όμως, νούμερο ένα, για πες. Α, ωραία, κάντε παιχνίδι. Τώρα δηλαδή ότι τι. Ότι τι θες να μου πεις τώρα, το πάρτε σειρά νούμερο ένα για πες. Δεν ακούω, γιατί έχω κλεισμένα αυτιά, ναι. Ναι, ότι τι θες να μου πεις πάρτε σειρά νούμερο ένα. Γιατί μιλάτε και οι δύο. Σε μένα απευθυνόσουν και εγώ πήγα να σου απαντήσω. Μα... Ένα δευτερόλεπτο. Αυτό λοιπόν που έχω πει εγώ σε εσένα είναι ότι η αισθητική μας απέχει.
Έχεις άλλη αισθητική εσύ και άλλη εγώ. Α, δηλαδή. Το είπες μεταφρασμένα με άλλα λόγια. Αλλά όχι, η Έλληνα είναι με ίδια. Αυτά τα λόγια στο είπα. Αυτολεξή σου είπα. Όλα η αισθητική μας απέχει παρασάγκας. Θα μπορέσει οποιοδήποτε να γυρίσει πίσω στο πρώτο και να επεισόδιο. Μπράβο, το έχεις πει αυτό και που θα σου το λέω εγώ έχω πει. Και θα σου το σου λέω εγώ. Μη λοιπόν, η Διονυσία είπε, όχι μισό λεπτό, η Διονυσία είπε ότι θεωρεί η Μορτασία ότι είστε κουτοπώνηρες. Θα σου απαντήσω, με λες κουτοπώνηρη ή όχι. Όχι ακριβώς κουτοπώνηρη, αλλά στρατηγική ότι έχετε είναι το μόνο σίγουρο. Μου θέλω λίγο ανάλυση. Όχι, θεωρώ ότι είσαι πολύ έξυπνη βασικά. Και εσύ και όλες σας. Ελένα. Α, βασικά πρώτα να πω ότι επειδή είπες δεν αντιλαμβάνεστε, άρα δεν έχετε αισθητική. Όχι, δεν έχουμε. Εντάξει, αυτό ήταν λάθος. Δεν έχουμε παρόμοια αισθητική και δεν αντιλαμβάνεστε τη δικιά μου την αισθητική. Που από ό,τι φαίνεται είναι λίγο, όχι λίγο, αρκετά διαφορετική από όλων σας και γι' αυτό χάνω στους βαθμούς. Ωραία. Τι εννοείς, να πω εγώ γιατί έχασα τους βαθμούς. Τι εννοώ, δεν βλέπεις ότι. Είμαι πολύ διαφορετική. Εντάξει, σήμερα είμαστε λίγο πολύ όλες όφης. Αλλά είναι λοιπόν πολύ διαφορετική η δικιά μου αισθητική από τη δικιά σας. Συγγνώμη, θεωρείς λοιπόν εσύ ότι επειδή εμείς δεν θα φοράγαμε αυτά που φοράς, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που θέλεις να δείξεις εσύ. Ναι. Όχι. Γιατί δεν έχετε τις ίδιες εικόνες και δεν είναι κάτι προσωπικό αυτό. Δεν κάνω λάθος. Είμαστε 10 διαφορετικές γυναίκες εδώ πέρα και εγώ δεν θα ντυνόμουν όπως η Νίκη. Η Νίκη τυχαία παίρνω όνομα. Η Νίκη δεν θα ντυνόταν όπως εγώ. Μπορεί να είσαστε διαφορετικές, αλλά δεν είσαστε τόσο διαφορετικές. Μα εγώ είμαι η μόνη Dark και το έχετε κάνει θέμα από την αρχή. Ωραία, να το πάρουμε από την αρχή, άμα καταλάβεις λίγο καλύτερα. Και εγώ δεν θα ντυνόμουν, ούτε η ηλικία μου το επιτρέπει, ούτε το γούστο μου, το προσωπικό, αν θέλεις, επιτρέπει να ντυθώ όπως ντύνεσαι εσύ. Καταλαβαίνω αυτό που φοράς εσύ. Και μη μου πεις όχι. Αφού το καταλαβαίνω, γιατί μου βάζει συνέχεια δύο, δεν καταλαβαίνω. Και ένα έχω πάρει, πως ένα χωρίς λόγο. Για μένα αυτή τη στιγμή είσαι δύο. Τι εννοείς γιατί χωρίς λόγο. Γιατί δεν μου αρέσει, ας πούμε, ούτε το παντελόνι, ούτε το σακάκι, ούτε η τσάντα. Γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή κι εγώ κάνουμε την ίδια δουλειά, ναι, προσπαθώ να έχω και τα μυαλά μου και τα μάτια μου ανοιχτά. Σε εικόνες και προτάσεις. Δεν είναι ότι εγώ αντιλαμβάνομαι το στυλ σου 100%. Ναι, αυτή ναι, τη στιγμή θα σου πω κάποια πράγματα που εγώ θεωρώ τεχνικά ότι είναι λάθος. Τα σκουλαρίκια. Από άλλο έργο. Το τσοκεράκι το οποίο έχει κενά, είναι πέρλες. Είναι πέρλες με κενά, επίτηδες. Δεν είναι χαλασμένο ή κάτι, είναι αυτό που είναι. Ωραία. Είναι πολύ πιο μάτα από το σκουλαρίκι που είναι. Δηλαδή, μπορούσε και να μην φορέσεις τις πέρλες. Το παπούτσι θα προτιμούσε να φορείς ένα σαν τη Σαμάντας κάπως. Ένα λόφερ τέλος πάντων. Αυτό είναι άσχημη γόβα. Είναι και σαν γόβα άσχημη. Δεν σε κολακεύει, θεωρώ. Κατά τα άλλα, εμένα μου αρέσει η σουλέτα. Σου αρέσει το καπέλο με τα γυαλιά και το κροψακάκι. Άρα δύο γιατί. Γιατί δεν μου ταιριάζουν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχεις κάνει αξεσουαρικοποίηση. Τα αξεσουάρ δηλαδή μόνο δεν σ' αρέσουν. Ναι, τα αξεσουάρ είναι το στυλ. Δύο ρούχα δεν κάνουν το στυλ. Okay. Αυτά. Το ακούω. Αυτά. Και τώρα λοιπόν, θα σου πω ότι έχεις 2,2 μεσόωρο από τα κορίτσια και μετά θα σου πω καλή επιτυχία γιατί θα πας στους κριτές και είμαι πολύ περίεργη να ακούσω ότι έχω να σου πούνε εκείνοι.